like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time. Με αφετηρία το Στερνικάκι Τέας, εγώ, ο Νίκος και ο Γιώργος, πήραμε επαρχιακούς δρόμους με προορισμό την Παύλανη. Η θέα μιλάει από μόνη της. Φτάνοντας στην Παύλανη, πήραμε το δρόμο από το Κουμαρίτσι με σκοπό να καταλήξουμε στο Γοργοπόταμο. Γνωρίζοντας ότι ο δρόμος είναι χωμάτινος, ήρθαμε αντιμέτωποι με την πρώτη μας δυσκολία. Παίρνοντας το δρόμο προς Καρπενήσι, αποφασίσαμε μετά τη Μακρακόμη να πάρουμε τον επαρχιακό προς Γαρδίκη και μέσα από το χωριό Βλάχικο να φτάσουμε στο προορισμό μας. Δυστυχώς, αυτό το σχέδιο θα αποτύχει γιατί θα χαθούμε κάπου πάνω στο βουνά.
Την καλή μας τύχη, ενώ ξεκινήσαμε με πολύ ζέστη, μας έπιασε προχή. Έχουμε ξεμείνει στο καταφύγιο. Μην χανές και ένα παπί. Είναι παρκαρισμένα έξω από τον Άγιο Φανούριο. Άγιο Φανούριο, φανούρισε τα. Φανέρωσε τα. Ο συνταγματάρχης. Άμα θες αδιάβροχα έχω του Μίτσι, έλα. Στο δρόμο μετά το Βλάχικο και προς Καρπενήσι, ο δρόμος δεν ήταν τόσο εύκολος. Easy peasy. Oh, γιατί μπαίνεις από εκεί. Oh. Γάμο, το πάλι δεν έπεσε. Εδώ θέλαμε να έρθουμε. Εδώ δεν ήταν ο σκοπός μας. Τι θέλαμε. Λοιπόν, παίξαμε λίγο στα βουνά, εν τέλει χαθήκαμε και αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε στην Εθνική Οδό Λαμίας Καρπενησίου και να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Χελονίτσα, παιδιά! Τη σώσαμε!
αυτό τρε βλάκα, να βγάλω ένα πλάνο ήθελα.